Την ιστορία της οικογένειάς μου τη γνωρίζετε. Ήταν η ημέρα του γάμου μου με τη Στέλλα Στεφανέα. Έχετε ενήθεις. Όμως αντί για τη Στέλλα, ήρθε η απόλυτη φρίκη. Παρόλο το νερό της ηλικίας μου, ξέρω πως ήδη έχω βιώσει τη χειρότερη μέρα ολοκλήρωσης της ζωής μου. Την έφερε μια αμαξά. Χωρίς αμαξά. Ήταν η μέρα που είδα την αδερφή μου ντυμένη νύφη, πνιγμένη στο αίμα. Όταν δίκρυσα την κόρη μου, νεκρή, έξω από την εκκλησία, με τον ηθικό της μες στο αίμα, έχασα κάθε επαφή με την πραγματικότητα. Στις 5 του προηγούμενου Σεπτέμβρη ήμουνα στον οικογενειακό μας ελαιόνα και δούλευα. Τότε ξαφνικά άκουσα τη φωνή του κατηγορούμενου. Στεφάνε Καπετάρο! Τρελάθηκες, Φίλιππε! Οι μανιάδες δεν χρυπάνε πισόπλατα. Ευτυχώς με βοήθησε η Παναγία και πήγα στα κτήματά μας στον ελαιόνα. Τον βρήκα άνεστη. Είχε χάσει τις αισθήσεις του από την αιμορραγία. Ο Φίλιππος Στεφανέας είναι γεννημένος δολοφόνος. Αυτό μου είπε ο γιος μου ότι διάβασε στα μάτια του τη μέρα που πήγε να τον δολοφονήσει. Ερωτεύτηκα την αδερφή του. Και αντί να χαρώ με την αναπάντηχη ευτυχία, εγώ βυθιζόμουν όλο και περισσότερο στο σκοτάδι. Και εγώ στην ηλικία δεν ήξερα ποιον άνθρωπο έχει ερωτευτεί. Σ' αγαπώ. Δεν της άξιζα. Δεν άντεχε να κρατάει μέσα το ένα τέτοιο μυστικό και μου το ομολόγησε μόνος. Γιατί τον περασμένο σου μετέφερε εγώ με αυτό που πυροβόλησε τον αδερφό. Όταν της αποκάλυψα την πράξη μου έφυγε. Δεν μπορούσα να φανταστώ πως ο Φίλιππος, ένας τόσο πράος και τρυφερός άνθρωπος, θα έκανε κάτι τέτοιο. Ξέρετε τι έκανε ο κατηγορούμενος? Όταν η σημερινή του σύζυγος, η Βασιλική, αρνήθηκε κατηγορηματικά να επιστρέψει τη σχέση τους, μαθαίνοντας ότι αυτός πυροβόλησε τον αδερφό της, έκανε απόπειρα αυτοκτονίας. Πήγε να πέσει στον κρεμό με το αυτοκίνητο με εκείνο μέσα. Φίλιππε, άκουσέ με! Εγώ το σταμάτησα. Με το σώμα μου, με το ίδιο μου το σώμα το σταμάτησα. Πήγα μπροστά. Έκανε τα πάντα για να με πείσει ότι μετάνιωσε. Μετάνιωσα γιατί δεν είμαι φωνιά. Διεκδίκησα μια θέση ξανά στη ζωή της και μου την έδωσε μετά από καιρό. Εμφανίστηκε στο γραφείο μου ο κατηγορούμενος και αυθόρμητα ομολόγησε ότι εγώ πυροβόλησα τον Στέφανο Καπερνάκη. Αυτή η πράξη του μου έδειξε πολλά. Πίστευα ότι μόνο αν ξεπληρώσω το χρέος μου στη δικαιοσύνη θα μπορέσω να ξανασταθώ απέναντι στη Βασιλική για να αποφασίσει αν με θέλει για πάντα στη ζωή της και αν με θεωρεί άξιο για πατέρα του παιδιού μας. Για τον Φίλιππο, μόνο τα καλύτερα έχω να πω. Ότι ο Φίλιππος Στεφανέας είναι και ευαίσθητος αλλά ικανός να προστατεύσει την αγάπη του, τη γυναίκα που αγαπάει και το παιδί που έφερε στον κόσμο. Σεβαστό δικαστήριο, δείξτε του με την απόφασή σας ότι είναι άξιος πατέρας. Το δικαστήριο κηρύσσει ομόφωνα τον κατηγορούμενο ένοχο. Όχι! Επιβάλλει τελικώς ποινή φυλάκισης 3 ετών με 3 αναστολή.